Μπλουζάκι σούπερ δεν είναι. Πολύ ωραίο και λευκό. Τέλειο. Ναι, είναι ωραίο. Βέβαια, εγώ δεν το έχω αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Εσύ έχεις το ένα όμως. Εντάξει, μια χαρά και το ένα. Το οποίο κολλάει, έχει πια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Το δύο είναι όλα τα λεφτά. Το δύο είναι φοβερό. Το δύο είναι φοβερό. Με ένα παράπονο. Λοιπόν. Στείλτε μου και εμένα ένα. Δηλαδή, μόνο αυτό δεν είπε. Σας παρακαλώ, το δικό μου κολλάει. Έχει πάνω με μελομακάρονα, κουραμπιέ. Ναταλία Καΐλα στην παρέα μας σήμερα. Ναταλία Καΐλα. Είχαμε μείνει, θα μας έλεγε για τις ταινίες τώρα. Πριν σας πω για τις ταινίες, συζητάγαμε για τους ηθοποιούς. Δεν ξέρεις ποτέ τι προτιμάνε. Είναι ανάλογα τη χρονιά και τον αέρα. Κανονικά, οφείλουν να βραβεύσουν ένα επίτευγμα. Έτσι. Και το επίτευγμα φέτος είναι η Meryl Streep, πώς γίνεται η Thatcher. Βέβαια. Ή ο Desjardins, ο οποίος έγινε ένας στάρ της δεκαετίας του 30, του Βοβού. Βλέπεις έναν άνθρωπο και λες, όντως, αυτός ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό και λογικά λες, άμα είμαι μπερδεμένος στο ποιος θα το πάρει, μήπως τελικά πάει σε αυτόν που όντως ξεχωρίζει περισσότερο. Παιδιά, ας τα αφαιρέσω όλα, να βάλω την κοινή λογική, μάλλον αυτοί θα το πάρουν οι δυο. Τώρα στις ταινίες, ο αέρας φέτος είναι artist. Παρότι η ταινία artist έχει λιγότερες υποψηφιότητες από το Hugo, έχει 10, το έχουμε ξαναδεί ότι οι ταινίες που δεν έχουν 12 ή 13 ή 11 υποψηφιότητες μπορεί να ξεχωρίσουν και να κερδίσουν. Το artist άρεσε πάρα πολύ στους Αμερικάνους. Είναι μια ερωτική επιστολή της Γαλλίας προς την Αμερική, της Γαλλίας που πάντα ήταν ανταγωνιστική στο σινεμά, γιατί με τα χρόνια έβγαλε ένα άλλο τύπου κινηματογράφο που άρεσε στο πιο διανοούμενο κοινό, αλλά αυτή τη φορά είναι σαν να σου λέει εγώ οφείλω την ύπαρξή μου σε αυτό που κάνανε οι πρόγονοι, οι Αμερικάνοι. Το βοβό, το σινεμά στην αγνή απλή του μορφή. Και επειδή οι εποχές είναι δύσκολες, κρίση, αυτό είναι ένα νοσταλγικό φιλμ που σε πάει λίγο πίσω, γιατί τα ξέρουμε στα δύσκολα, πας λίγο πίσω και αναζητάς κάτι λίγο πιο ζεστό, έτσι, πιο, που να σου μιλάει στην καρδιά. Το Artist είναι ακριβώς αυτή η ταινία, γι' αυτό πιστεύω ότι, εκτός από όλα τα άλλα, είναι η ψήφος της καρδιάς στα φετινά Όσκαρ. Mm-hmm. Και είναι φαβορή για την ταινία, τη σκηνοθεσία και ενδεχομένως το σενάριο, που έχω μια μεγάλη αντίρρηση εδώ, γιατί το σενάριο είναι το «Ένα αστέρι γεννιέται» και άλλες 5-6 ταινίες μαζί, και δεν έχει αυτό που λέμε μια πρωτοτυπία και ακόμα και αν την έχει είναι κάτι πάρα πολύ απλό και σίγουρα δεν βασίζεται εκεί. Βασίζεται στο ότι τεχνικά κάνει κάποια πράγματα και σου φαίνεται σαν βοβή ταινία, ενώ είναι μια ταινία γεμάτη μουσική, η οποία είναι επίσης φαβορή ενός Γάλλου, του Λουντοβίκ Μπούρς. Και στο σύνολο, εγώ αν ψήφιζα, θα ψήφιζα το Hugo του Σκορσέζε, που είναι και αυτή τη στιγμή στα σινεμά. Και πάει και αρκετά καλά, και μια σπουδαία ταινία, μια από τις καλύτερες του Σκορσέζε, ιστορία που μοιάζει λίγο ντικενζιανή, ένα παιδάκι φτωχό, ορφανό, σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό, πάλι στη Γαλλία του 30, πολύ Γαλλία φέτος, πολύ Γαλλία, ναι. Και το Μεσάνυχτα στο Παρίσι του Woody Allen, που είναι υποψήφιο για Όσκαρ ταινία, σκηνοθεσία και σεναρίου, που ας μην μετρήσουμε τις υποψηφιότητες του Woody Allen στο σενάριο, γιατί εκεί θα πάθουμε λίγο, πρέπει να είναι 17, 20, ούτε και ξέρω πόσες. Έχει πολύ Γαλλία. Το Hugo λοιπόν είναι μια σπουδαία ταινία. Δεν έχει ερμηνεία στα Όσκαρ καθόλου. Φαντάσου να έχει, θα έχει φτάσει τις 13-14. Είναι σε όλους τους άλλους τομείς. Είναι η καλύτερη ταινία 3D που έχω δει. Καλύτερη και από το Avatar. Αξιοποιεί το 3D όπως αντίστοιχα και στο Pina Baus ο Wenders με έναν τελείως δημιουργικό τρόπο. Το χώρο, το χρόνο, τους χαρακτήρες. Ακόμα και το σκυλί που παίζει στην ταινία, παιδιά, έγινε οντισιόν για να είναι φωτογενές στο 3D. Αλήθεια λες. Άρα προτείνεις να το δούμε σε 3D αυτό μόνο, όχι σε κανονικό. Προτείνω να το δείτε οπωσδήποτε σε 3D. Οπωσδήποτε σε 3D. Είναι η πρώτη φορά που στο τρισδιάστατο δεν βγάζεις τα γυαλιά σου γιατί σε κουράζουν. Είναι αρκετά φωτεινό γιατί τα γυαλιά σου κόβουν φως και στο κάνουν λίγο σκούρο το φιλμ. Εδώ έχει γίνει ειδική έρευνα στο πώς θα φωτίσει περισσότερο την κάθε σκηνή για να είναι κανονικό. Σπουδαία δουλειά. Από όλους τους τομείς ο Σκορσέζε παίζει με τα αγαπημένα του εργαλεία, τις κάμερες, είναι ένας μανιακός του σινεμά και εδώ και αυτός κάνει με τον τρόπο του μια ερωτική εξομολόγηση στο σινεμά που του αρέσει πολύ. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να χτυπηθεί το Artist εύκολα. Είναι οι δύο που μπορούν έτσι λίγο να θεωρηθούν υπολογίσιμοι είναι το Hugo και οι Απόγονοι. Μια ταινία του δικού μας εν μέρη μισοέλληνα του Αλεξάνδρ Πέιν, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, από τον παππού του, που είναι μια περίεργη ιστορία οικογενειακή,
Δεν ξέρω αν την έχει δει κανείς από εσάς. Τους όχι. Είναι, διαδραματίζεται στη Χαβάη με Αμερικάνους. Ο Τζορτζ Κλούνι παίζει έναν άντρα εν διαστάση με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του παθαίνει ένα ατύχημα, είναι σε κόμμα, έρχεται σε επαφή με τις κόρες του που τις έχει λίγο παρατήσει. Ψάχνει να βρει με ποιον τα είχε η γυναίκα του και στο μεταξύ καλείται να πουλήσει ή να μην πουλήσει ένα μεγάλο, πολύ ακριβό κομμάτι γης και αισθάνεται ότι αν το κάνει θα προδώσει την οικογένειά του, την καταγωγή του, το στίγμα του. Και είναι ένας άνθρωπος σε ένα σταυροδρόμι. Ακριβώς αυτό που αρέσει στον Αλεξάνδρ Πέιν και κάνει πάντα στις ταινίες του, στο σχετικά με το Σμιτ, το έχει κάνει, στο Πλαγίος, το έχει κάνει καταπληκτικά. Ένας μεγάλος σεναρίστας που μπορεί να πάρει το Όσκαρ σεναρίου, να το κλέψει από τους υπόλοιπους. Οι άλλες ταινίες που υπάρχουν στην εννιάδα φέτος των Όσκαρ και όχι δεκάδα, με ρωτήσετε γιατί είναι λίγο πολύπλοκο όλο το θέμα αυτό. Από τους 5 τους κάνανε 10, μετά είπανε 10 μήπως είναι πολλές, μετά να κάνουμε ένα σύστημα που μπορεί να μπαίνουν από 5 μέχρι 10, αλλά φέτος προέκυψαν 9, τέλος πάντων. Και αυτοί προσπαθούν να το κάνουν πιο εμπορικό, παιδιά, την τελετή, για να τη βλέπει περισσότερος κόσμος, γιατί όλο και λιγότερος βλέπει. Αλήθεια. Με το καταγερματισμό των καναλιών, πέφτουν οι τηλεθεάσεις στα μεγάλα, τρία μεγάλα κανάλια και προσπαθούν να βρουν κόλπα για να κάνουν την τελετή πιο θελτική σε ένα ευρύτερο, νεανικότερο κοινό. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια βάλανε νέους παρουσιαστές, έτσι λίγο πιο γνωστούς, προσπάθησαν να το κάνουν λίγο πιο κωμικό, να φέρουν ανθρώπους από την τηλεόραση. Το καταφέρνουν και δεν το καταφέρνουν. Φέτος όμως είναι πάλι ο Billy Crystal. Φέτος που είναι η νοσταλγική χρονιά, σου λέει ας φέρουμε πίσω τον Billy Crystal για να είμαστε σίγουροι, γιατί με το Artist και με τα υπόλοιπα αυτό είναι που κολλάει. Ναι, νομίζω ότι είναι 100% ο άνθρωπος ο ταυτισμένος με τα Όσκαρ. Και υπάρχει μια πολύ ωραία ανάλυση που διάβασα σε μια Αμερικάνικη εφημερίδα που λένε ότι τα Όσκαρ είναι μια πολύπλοκη ιστορία. Είναι ο θεσμός που αγαπάνε να μισούν οι περισσότεροι. Το βλέπουν καταναγκαστικά. Την ώρα που το συχαίνονται να το βλέπουν, δεν μπορούν να πάρουν τα μάτια τους. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, σαν το σερβάν της γιαγιάς. Το έχεις, το αγαπάς, θέλεις να ανταλλάξεις, το σκέφτεσαι. Και σου λέει, τι είναι αυτό που αγαπάμε περισσότερο. Δεν θέλουμε καινοτομίες που να τον μπερδεύουν το πράγμα. Θέλουμε να είναι κλασικό και να έχει μια αυθεντική συγκίνηση και λίγο πλάκα. Μην το αλλάζεις ή αν το αλλάξεις όλο ή άστο εκεί που είναι. Και υπάρχει και ένα θέμα, έτσι, οι ψηφοφόροι. Γιατί βλέπουμε ταινίες λίγο πιο κλασικές και συντηρητικές, όπως πέρσι ο Λόγος του Βασιλιά πήρε το Όσκαρ έναντι του Social Network, που κατά τη γνώμη μου ήταν καλύτερο και λίγο πιο μέσα στην εποχή. Πιο προχώ, φυσικά. Γιατί ο μέσος όρος, το προφίλ του ψηφοφόρου στα Όσκαρ είναι 60 τόσο χρονών, λευκός, άνδρας. Γι' αυτό δεν μπήκε ο Φασμπέντερ στην πεντάδα. Γι' αυτό δεν μπήκαν άλλες ταινίες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα δούνε το Άλογο του Πολέμου και του Σπίλμπεργκ, θα δούνε μια ταινία το Artist, κλασική, εκεί θα πάει η ψήφος τους. Σε αυτό το είδος του σινεμά. Αν είναι 60 τόσο, το Artist θα τα πάρει όλα. Είναι λογικό, είναι όπως και ο Λόγος του Βασιλιά. Πέρσι λέμε, ρε παιδιά, πώς προέκυψε ο Λόγος του Βασιλιά. Ωραία ταινία, δεν λέμε. Θα πάρει τελικά από το ζωνέκο. Το πήρε από το ζωνέκο και το πήρε και άνετα κιόλας. Έτσι είναι. Είναι ποιος ψηφίζει. Αν αλλάζαν το μέσον όρο και βάζανε πολύ περισσότερους νέους μέσα, μπορεί και να βλέπαμε ταινίες ανεξάρτητου σινεμά, πιο πολλές ξένες, από το παγκόσμιο σινεμά ενώ μη αμερικάνικες. Τώρα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Αυτά είχα να σας πω. Μάλιστα. Για το Όσκαρ της σκηνοθεσίας μιλήσαμε. Είναι ο Artist, Μισελ Χαζαναβίσιους. Ούτε άλλα... το φανταζότανε πέρσι ότι θα έπαιρνε Όσκαρ. Ότι θα ήταν στην Αμερική επίκεντρο ξαφνικά. Φαντάζεσαι. Ναι. Ότι θα έπαιρνε ότι τι, το έχει πάρει ήδη, εσύ το λες, de facto. Εγώ νομίζω ναι, ότι είναι 90% σίγουρο θα το πάρει. Υπάρχει κανένα να παίξουμε κανένα στοίχημα. Και από ποιον κινδυνεύει. Δεν θα πάρεις πολλά λεφτά. Το θέμα είναι να παίξεις στοίχημα. Το outsider. Αν ναι, το outsider, μπας και σου τύχει, μπας και βγάλεις κανένα φράγκο. Πόσο συχνά όμως γίνεται αυτή η ανατροπή που λες εσύ. Υπάρχουν μερικές χρονιές που δεν συμφωνεί το Όσκαρ σκηνοθεσίας με το καλύτερη ταινία. Νομίζω τελευταία φορά έγινε με το Chicago ή και με το Brokeback Mountain. Να. Που τελικά πήρε ο σκηνοθέτης και δεν πήρε η ταινία. Στην περίπτωση του Chicago είχε πάρει ο Ρόμαν Πολάνσκι για τον πιανίστα. Ο Brokeback, ο Ang Lee πήρε το Όσκαρ, η ταινία δεν τα κατάφερε. Πάρει τότε, το Crash είχε πάρει το Όσκαρ. Μπράβο, Θέμη. Και όλοι λέγανε για τον Brokeback θα το παίρνε. Περίμενες ότι θα το πάρει, τελικά εκεί μοιράστηκε. Φέτος δεν νομίζω, γιατί να μοιραστεί. Ο Σκορσέζε που θα μπορούσε. Το έχει πάρει ήδη για το πληροφοριοδότη, άρα δεν αισθάνεται ο ψηφοφόρος ότι ρε παιδιά να το πάρει και ο Σκορσέζε.
Άρα ουσιαστικά λες ότι ψηφίζουν και βάσει με το τι χρωστάνε, σε ποιον χρωστάνε τι. Και βάσει παλιότερη παρουσία. Μπα, έχουν κάνει αδικίες. Τότε γιατί λες ότι ο Σκορτσέζε το έχει ήδη πάρει. Ναι. Σκέφτεσαι μήπως όμως να ψηφίσω κάποιον που είναι και μεγάλος σκηνοθέτης. Που μου αρέσει και η ταινία του. Να, είναι η ταινία του εδώ. Δεν είναι ότι ξαφνικά τον βρήκαμε και τον βάλαμε μόνο του. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Από τη στιγμή που στα Νόμπελ δεν έχει πάρει ο Γκάντι Νόμπελ Ειρήνης και έχει πάρει ο Τσόρτσιλ Νόμπελ Λογοτεχνίας, τα Όσκαρ δεν πειράζει και τόσο. Θέλω να σου πω και θεσμοί λίγο πιο ελεγχόμενοι από παντού έχουν τέτοιες τρύπες στην ιστορία τους. Τώρα τα Όσκαρ είναι και ανάλογα με τη χρονιά και το σινεμά είναι και λίγο πιο υποκειμενικό. Είναι θέμα γούστου περισσότερο. Ναι, δεν έχει άδικο. Μια ερώτηση να σου κάνω μόνο. Η ταινία που παίρνει Όσκαρ καλύτερη ταινία. Είναι κατά τεκμήριο η καλύτερη ταινία που έχει παιχτεί στη χρονιά που μας πέρασε. Ποιος το λέει αυτό. Όχι, βέβαια, είναι η καλύτερη ταινία για τους 5.500 ανθρώπους που είναι επαγγελματίες του σινεμά και που αυτό κρίνουν ότι φέτος άξιζε να βραβευτεί. Αυτή είναι η χάρη και η αδικία. Δηλαδή, μπορεί άνθρωποι που είναι σε όλη τους την καριέρα σπουδαίοι να μην έχουν εκείνη τη χρονιά την ταινία που κάνει μπαμ, που ξεχωρίζει, όπως ο Hitchcock που δεν το έχει πάρει ποτέ, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι ο Hitchcock είναι ένας από τους 5 μεγαλύτερους σκηνοθέτες. Συγγνώμη, δεν έχει πάρει ο Hitchcock ποτέ ο Oscar. Εντάξει. Μόνο τιμητικό. Ούτε ο Kubrick. Εντάξει, οκ. Ούτε ο Stanley Kubrick. Όχι. Okay. Ούτε ο David Lynch. Είδες αυτό που λέμε αδικίες. Πάρει ποτέ. Πέρσι πήρε η Natalie Portman. Δεν έχει πάρει Glenn Close. Η Glenn Close που είναι πάλι φέτος υποψήφια. Δεν έχει πάρει ποτέ Oscar η Glenn Close. Για έκτη φορά. Και αυτή έχει πρόβλημα και λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάτε, αλλά κάθε χρονιά με μπερδεύετε με τη Meryl Streep. Και η Meryl Streep λέει: με μπερδεύετε με τις άλλες. Καθένας έχει το πρόβλημά του, Ναταλία. Ναι, σωστό. Γενικά θα ήθελε να πάρει 5-6 Όσκαρ για να ησυχάσει. Απόψε ξημερώματα, δεν είναι ώρα. Είναι απόψε 3.30 ώρα, νομίζω, ξεκινάει μέχρι 6 ώρα το πρωί, 6.30 ανάλογα με την όρεξη. Μπορούμε να το απολαύσουμε γιατί έχουμε αύριο αργία, οπότε μια χαρά νομίζω. Πολλοί κόσμοι θα που έχει Νόβα θα το δει. Βεβαίως, ναι, στην Νόβα. Ναι. Εγώ σου λέω: θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ να το πάρει η Meryl Streep. Πιστεύω ότι τη αξίζει πάρα πολύ. Και εγώ φέτος θα στεναχωρηθώ. Δεν είναι να στεναχωριέσαι με ανθρώπους που είναι καταξιωμένοι και το έχουν ξαναπάρει, αλλά λες. Τέτοια δουλειά. Τέτοιο παίξι. Είναι σαν να μεταλλάχθηκες αυτή την ταινία, Meryl Streep. Ναι, όλο επάνω της. Έχει μια σκηνή, το έχεις πολύ πρόσφατο το έργο. Πριν από 20 μέρες, πώς το είδα. Η σκηνή στο Υπουργικό Συμβούλιο που ξέρει ότι αδικεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι και έχει και την προσωπικότητά της να κυριαρχεί ενάντια της πράξης της και πώς το κάνει με τα χέρια και το πρόσωπο, χωρίς να κάνει τις συνηθισμένες τις μανιέρες, αυτές που ξέρουμε και είναι μελιστριπτικές. Και όλο αυτό και η σκηνή επίσης που όταν τέλος πάντων αποφασίζει να αποχαιρετήσει πλέον το φάντασμα του συζύγου με το οποίο ζει και αυτός φεύγει προς το φως. Όλο, δηλαδή σου λέω, είχα βουρκώσει, είχα να τριχιάσει, ήταν συγκλονιστική. Ναι, εδώ συμπαθήσαμε τη Θάτσερ μετά από αυτό. Συμπαθήσαμε τη Θάτσερ, αφού καταφέραμε να συμπαθήσουμε αυτό το τέρας, πλέον τι άλλο να σου πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη μου, για μια ακόμα χρονιά και φορά. Κάθε χρόνο αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου εδώ. Έτσι θέλουμε. Λοιπόν, ο φίλος μας Άκης Ρουβάς με το